δημόσιο κομμάτι. Καθημερινά παλεύουμε, μην δείπα να το πω αυτό, παλεύουμε καθημερινά να μειώσουμε την ανεργία με τις πολιτικές του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Καταφέραμε και μειώσαμε αρκετά το ποσοστό ανεργίας από το 19 στο 11,5 περίπου. Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, αυξήθηκε και ο κατώτατος μισθός. Η βασική μου ιδιότητα είναι να φροντίζω και να μπαίνω στα παπούτσια των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς, βρισκόμενοι σε δύσκολη θέση, χάνοντας τη δουλειά τους και να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Προσπαθούμε να το στηρίξουμε με τα προγράμματα τα οποία έχουμε σαν οργανισμός. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε βασικά τη νέα γενιά, τη γενιά 28 έως 30, αλλά και τους ανθρώπους που είναι άνω των 50 και θεωρούνται πλέον σε εισαγωγικά ξοφλημένοι. Δεν είναι όμως ξοφλημένοι, είναι ενεργοί πολίτες και θα πρέπει να μπουν ενεργά και πάλι στον εργασιακό χώρο. Έχοντας εργασία, ανεβάζουμε το βιωτικό μας επίπεδο, ανεβάζουμε και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Το δημόσιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστή και ορθή αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Δεν θα κρίνω εγώ τον τρόπο, αλλά η κυβέρνηση και οι Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι επίσης ένα